Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στα έθνη χωρίς ειρήνη ανάμεσα στις θρησκείες. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στις θρησκείες χωρίς διάλογο ανάμεσα στις θρησκείες. Δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος ανάμεσα στις θρησκείες χωρίς έρευνα για τις ρίζες των θρησκειών. Ο Hans Küng. Ο θεολόγος που αμφισβήτησε το αλάθητο του Πάπα. Δεν είναι τυχαίο ότι στη διάρκεια της περιοδίας που πραγματοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1963, σε ηλικία μόλις 35 ετών και με την ιδιότητα του ειδικού συμβούλου στο δεύτερο Οικουμενικό Συμβούλιο του Βατικανού, ο Τζον Κένεντι τον υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο. Τον παρουσίασε δε στους συνεργάτες του και μια ομάδα μελών του Κογκρέσου, λέγοντας ότι πρόκειται για αυτό που θα περιέγραφα ως ο νέος πρωτοπόρος της Καθολικής Εκκλησίας. Μάλιστα επισκέφτηκε πολλά πανεπιστήμια, όπου πραγματοποίησε διαλέξεις με αντικείμενο «Η Εκκλησία και η Ελευθερία» και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό και τεράστιο ενδιαφέρον, όχι όμως από τη διοίκηση του Καθολικού Πανεπιστημίου της Αμερικής, που δεν του άνοιξε καν τις πόρτες. Δεν δίστασε, παρόλα αυτά, να αποκηρύξει δημοσίως το δόγμα του αλάθητου του Πάπα. Ήταν μια επιλογή που του κόστισε την αφαίρεση της εξουσιοδότησης να διδάσκει ως επίσημος θεολόγος του καθολικισμού, κάτι που ο ίδιος αργότερα περιέγραψε ως «η προσωπική μου εμπειρία από την Ιερά Εξέταση». Απομακρύνθηκε από την εσωτερική αλήθεια της καθολικής πίστης και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί πλέον να θεωρείται θεολόγος του καθολικισμού ούτε να τον διδάσκει. Ανέφερε το σχετικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 1979, αποτυπώνοντας πλήρως τις απόψεις του νέου τότε ποντίφικα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου.